Βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Στέλιο Παπαγεωργίου, είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών Ελλάδας. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γίνεται κινητοποίηση στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, για ένα σχολείο που το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, θέλει να μειώσει τα τμήματα στην τρίτη γυμνασίου. Το λέω σωστά? Πολύ σωστά τα λέτε, πολύ σωστά τα λέτε. Πόσα, είναι ένα θέμα, μιλάμε για τέσσερα τμήματα που θέλει να τα κάνει τρία? Είναι τέσσερα τμήματα της ΓΑΜΑ Γυμνασίου που θέλει να τα κάνει τρία. Όλο αυτό έχει αρχίσει από ένα νομοσχέδιο που έχει περάσει, που θέλει τα σχολεία που έχουν μαθητές κάτω των 80 να συγχωνεύονται τα τμήματά τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προσλήψεις καθηγητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα σχολικές μονάδες της χώρας. Μιλάμε για 77 μαθητές, δηλαδή μιλάμε για 77 μαθητές. 19 μαθητές ένα τμήμα τώρα και θα πάνε στους 26 περίπου. Και θα πάμε στους 26 με 27 μαθητές περίπου στο τμήμα. Μετά από μια περίοδο πανδημίας, μετά από μια περίοδο αμάθειας, γιατί περάσαν τα παιδιά μας τη 2 χρόνια σε εκπαίδευση μέσω WebEx, διαδικτυακή εκπαίδευση, που όσο και να λέμε ότι γινόταν εκπαίδευση, δεν γινόταν εκπαίδευση. Τη φυσική τάξη δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία διαδικτυακή εκπαίδευση. Και ξαφνικά έχουμε και τους νόμους που περάσανε μέσα στην πανδημία από την κυρία Κεραμέως, που θέλει τα σχολεία, εκεί που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχουν 15, που ζητάμε ως αγωνικό κίνημα να έχουμε 15 μαθητές, υπάρχει δεν υπάρχει πανδημία, να θέλει να συγχωνεύσει τμήματα και τα σχολεία όλα, να, αν μπορούν να στεγαστούν οι μαθητές σε λιγότερα τμήματα, να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις καθηγητών, γιατί μας βλέπουν σαν αριθμούς, μας βλέπουν σαν χρήμα, τα παιδιά μας τα βλέπουν έτσι, και αυτό είναι που δημιουργεί το όλο πρόβλημα. Εδώ το σχολείο το δικό μας είναι ένα μικρό σχολείο, ένα γειτονικό σχολείο, με παιδιά, με πολλά παιδιά που έχουν μαθησιακές ανάγκες, και ξαφνικά, αφού το Σεπτέμβριο αρχίσαμε με 4 τμήματα και καθηγητές που θα πλαισιώναν και τα 4 τμήματα πλήρως, με απόφαση της 4ης διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, είπανε ότι αυτά τα τμήματα, επειδή είστε 77 παιδιά, πρέπει από 4 να γίνουν 3, γιατί χωράνε σε 3 τμήματα. Κύριε Παπαγεωργίου, είχατε σήμερα κινητοποίηση, αν δεν κάνω λάθος? Είχαμε σήμερα κινητοποίηση, τη δεύτερη κινητοποίηση, στην 4η διεύθυνση εκπαίδευσης. Είχε κόσμο σήμερα? Είχε κόσμο σήμερα, και αύριο έχουμε μια μεγαλύτερη κινητοποίηση έξω από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης στη Τζόχα 15, που θα είναι γονείς, θα είναι καθηγητές, θα είναι παιδιά. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει σχόλες των τμήματων. Δεν μπορούν να μας κοιτάνε σαν αριθμούς. Δεν μπορεί να λένε ότι υπάρχει ένας νόμος. Κάθε νόμος έχει και το παραθυράκι του. Κάθε νόμος έχει και τις ευαισθησίες του. Δεν γίνεται να δεχθούμε για άλλα ένα χρόνο και τα παιδιά μας, προτού πάνε στο Λύκειο, σε μια παραπάνω βαθμίδα της εκπαίδευσης, να πάνε πάλι με αμάθεια. Κύριε Παπαγεωργίου, να καταλάβω κάτι. Εκπαιδευτικά, ναι. Είναι καλύτερα για τα παιδιά να είναι 19 στην τάξη ή να είναι 26-27? Το καλύτερο είναι να είναι 15 στην τάξη. Υπάρχει δεν υπάρχει πανδημία. Εκπαίδευση δεν γίνεται με 27 παιδιά. Ούτε με 10 με 20 γίνεται. Φανταστείτε ότι οι ελλείψεις που έχουν αυτά τα 2 χρόνια είναι τόσο σημαντικές που δεν μπορούν να καλυφθούν. Και πού οδηγούμαστε? Στην παραπαιδεία. Τα παιδιά να βλέπουν το σχολείο ότι δεν τους δίνει κάτι επιπλέον, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Και οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις καθηγητών, γιατί στην εποχή της πανδημίας μείναμε χωρίς μέσα, και καθηγητές και γονείς και παιδιά. Κύριε Παπαγεωργίου, κατανοητό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας και ας ελπίσουμε να σταματήσουν. Να κινητοποίησή μας μαζί μας.
Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο βίντεο από την ταβερνή κινητοποίηση, να τη στείλετε παρακαλούμε εδώ στο σταθμό να τη δείξουμε. Εννοείται, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.